κύριοι, καλή σας μέρα. Πριν από λίγα λεπτά, οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ άρχισαν στάση εργασίας που θα διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα. Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τα πράσινα λεωφορεία κινούνται κανονικά έως τις 8 το βράδυ, που θα αρχίσει η νέα στάση εργασίας μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν τίθεται θέμα μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και ΕΦΑΠΑΞ προς το παρόν, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου. Δεν δεσμεύτηκε όμως για το μέλλον. Επαναλαμβάνεται η ακροματική διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο με την κατάθεση του πρώην Προέδρου της Τράπεζας Κρήτης, Παναγιώτη Βακάλη. Η εκτελεστική γραμματεία του συνασπισμού, που συνεδρίασε χθες το βράδυ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με πληροφορίες, να συνεχιστεί η δίκη για το σκάνδαλο Κοσκοτά και απέρριψε τις προτάσεις για πολιτική λύση. Μέσα στην εβδομάδα θα βγει από το νοσοκομείο ο κ. Παπανδρέου, του οποίου η κατάσταση της υγείας βελτιώνεται συνεχώς, όπως δήλωσε ο κ. Χιτήρης. Στους αμέσως προσεχείς μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush είπε στην ομιλία του χθες βράδυ προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ότι είναι αποφασισμένος να συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να προωθήσει την επίλυση του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Κύπρου, κ. Γιώργος Βασιλείου, σε συνέντευξή του στην Κυπριακή Τηλεόραση, είπε ότι πηγαίνω στη Νέα Υόρκη με διάθεση αποφασιστικότητας, γνωρίζοντας ότι και δίκιο έχουμε και να προβάλλουμε στεναρά το θέμα μας και να ζητήσω να υπάρξει ανάλογη συμπαράσταση στον αγώνα μας. Δύο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι από τα κατεχόμενα εδάφη πρόκειται να συναντηθούν προσεχώς στη Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών James Baker στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλουν οι ΗΠΑ για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Μεσανατολικό. Η ηρεμία επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κινσάσα, πρωτεύουσα του Ζαϊρ, μετά από πολύ ωραίες ταραχές που προκλήθηκαν σε καταστήματα και σπίτια από μονάδες του Ζαϊρινού στρατού. Οι Έλληνες που ζουν στο Ζαϊρ είναι ασφαλείς. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων του Αντένα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στις 2.30 το μεσημέρι με τον Δημήτρη Στάμου και τη Μάρο Λεωνάρδου. Από εμάς, γεια σας.